μας τα νέα σου. Με το καλό να ζήσετε κιόλας, δέχτηκες την πρόταση γάμου. Ναι, εντάξει, κάτι που το ελέγαμε εδώ και καιρό. Ότι ήταν να σου κάνει πρόταση, αλλά ότι ήταν να παντρευτείτε. Κάποια στιγμή ήταν να παντρευτούμε. Τελικά, ο τρόπος που βάλεις τις λέξεις στην πρόταση έχει πολλά μεγάλη σημασία για το νόημα. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, τι είπα. Πέτρο μου, πότε να μου κάνεις την πρόταση. Σχετικά με την πρόταση που ελάλες, τελικά. Είναι και πιο χρόνο το μωρό. Αν όχι, να μου πεις κάτι, δέχουμε. Καλά, εντάξει. Ξέρεις, αγάπη μου, I do. Που μόνη σου. Λοιπόν, Μαριλένη μου, πες ό,τι μπορείς να πεις, ό,τι θέλεις να πεις. Εντάξει, όχι, δεν είμαι τούτο. Η πρόταση γάμου, ξέρω εγώ, είναι ακριβώς. Ήρθαν λίγο διαφορετικά τα πράγματα για μας, οπότε είναι πιάσαμε το ορθόδοξο μονοπάτι. Για να κάνουμε τα όλα λίγο ανάποδα, αλλά θεωρώ ότι δεν παίζουν ρόλο η σειρά που γίνονται κάποια πράγματα. Η ουσία είναι μία. Ήρθε το μωρό, τι θα πεις, ότι εντάξει, τρέχουμε τώρα, ενώ ήρθαν τα πράγματα όπως ήρθαν. Μια χαρά. Το σημαντικό είναι να τα χαίρεστε εσείς και να τα απολαμβάνετε. Γελάω ακόμη, Βαρβάρα. Περνάτε καλά πάντως, αυτό δεν έχει σημασία. Η Βαρβάρα είναι η Βαρβάρα ειδικά.